Εδώ, ορίστε. Η παιχτούρα, κάτσε εδώ. Ναι, κάτσε, δύο θέσεις έχει. Κάτσε όπου θες. Βάζει την υπογραφή του και μακάρι να βάλει και κάτι άλλο στους αντιπάλους. Εδώ, Αλαφούζος, χαίρεται που φέρε μία μεταγραφή. Δεν έχει λεφτά για δεύτερη. Εδώ, οπ. Ήθελα να τη στείλω κάτω. Οπ, κόντρα ρε. Με κόντρα, κολόφαρδο. Φίλοι του Game Warrior, καλησπέρα. Στο σημερινό μας βίντεο θα παίξουμε Master League. Επιλέγω συνήθως τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι έχουμε ήδη ανεβάσει review του PS 2021 στο GameWarrior.gr και βίντεο review. Επιλέγουμε Ιταλικό πρωτάθλημα, κλασικά. Και εδώ έχουμε τους προπονητές μας. Βλέπετε τι ωραία γραφικά. Τι ωραία απεικόνηση που έχει κάνει η Konami. Γκαρντιόλα, Γκίγκς, Λαμπάρντ, Κρόιφ, Μαραντόνα κλασικά, Ρομάριο, Ζίκο. Βλέπω κυρίως τις ίδιες μορφές. Αν βάλουμε τον Μπέπε κοστούμάκι, νομίζω του πάει. Λοιπόν, εδώ επιλέγουμε το πόσο συχνές θα είναι μεταγραφές στις άλλες ομάδες, δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις, όχι να μας λείπει καλύτερα, και starting budget, αυτό που έχουμε, να είμαστε δίκαιοι. Επίπεδο δυσκολία superstars, το ανώτερο, και νόμισμα ευρώ εννοείται. Λοιπόν, έχουμε ανεβάσει review, video review, έχουμε κάνει gameplay videos και να θυμίσουμε ότι μπορείτε να αγοράσετε το PS 2021 από το market24.gr, κοστίζει μόλις 21 ευρώ, link σας έχουμε στην περιγραφή. Είναι νέα έκδοση, δεν είναι update, δεν χρειάζεται να έχετε το PS 2020 για να το τρέξετε. Είναι απλά update στα νέα roster, ως προς αυτό είναι update και έχει κάποιες μικρο αλλαγές, πολύ λίγες είναι η αλήθεια, τις έχουμε αναλύσει όμως, τις έχουμε πει και σε αυτό το σημείο αράζει με τη διοίκηση και δίπλα ο Καράφλας είναι ο πρόεδρας, Αλαφούζος. Ταιριάζει γάντι. Εδώ υποτίθεται ξεκινάμε από την Serie B, από την β' κατηγορία. Οπότε εδώ μας ρωτάει ο πρόεδρος αν πιστεύουν ότι μπορούμε να ανεβάσουμε την ομάδα. Θα τους υποσχεθώ τίτλο βασικά, για να μου δώσουν και περισσότερα στο budget. Και εδώ συναντιέμαι με τους εκπροσώπους του τύπου. Δείτε εδώ στη Λάκη ο Γκαρντιόλα. Φινετσάτος. Στην πένα. Τα σχέδια για την ομάδα λοιπόν. I have my own ideas. Τι στυλ ποδοσφαίρου θα παίξουμε φέτος. Εντάξει, αθλητικό ποδόσφαιρο. Ότι δεν θα παίξουμε τόσο σκληρά. Ναι, αυτή είναι ό,τι να είναι η ερώτηση. Λοιπόν, εδώ ξεκινάμε. Πάμε κατευθείαν στους νέους να δούμε τι έχουμε από ταλέντα. Αυτός εδώ ο Χάρινγκτον φαίνεται καλός. Επιλέγουμε το στυλ προπόνηση σε κάθε παίκτη. Λοιπόν, ας πάρουμε για αρχή τον Χάρικτον. Ξεφεύγουμε λέει από το budget. Ό,τι να είναι. Τι λες τώρα. Λοιπόν, έλα, αρχίζουμε να πουλάμε. Από μαυρομάτι πάμε. Λοιπόν, σερπέζεις. Εσύ κι αν θέλεις. Πόδι. Πιο καλός είναι ο Χάρικτον που είναι στους νέους από τον παίκτη. Ξενόπουλος, Κολοβέτσιος που τον έχω και άχτη. Τσακαρίτης, όλοι πουλί μα ρε. Μπουζίκς τον κρατάμε. Σαβίδας, Βηγιαφάνες, άντε μόλις ήρθες θα σε κρατήσουμε και σένα. Χατζη Γιωβάνης είναι τον κρατάμε, Περέα. Και μόνο από το όνομα. Συγγνώμη, τι λέω. Τι λέω. Λοιπόν, εδώ, goalkeepers. Κόναν, Ιωαννίδης. Αυτά. Κοίτα, άμα σουτάρουμε τον Καραγιάννη. Ωραία, τώρα κάναμε χώρο, οπότε μπορούμε να φέρουμε τον Χάρικτον. No transfer fees required, salary, αυτός είναι ο μισθός του. Και μας πιάνει θέση στο salary budget. Οπότε ανεβάσαμε παίκτη την Ακαδημία. Πολύ ωραία. Τώρα να φτιάξουμε και σύστημα. 4-2-2-2. 4-4-2 βασικά. Αυτό σκέφτομαι να παίξω. Επιθετικό στυλ αντεπίθεση με κοντινές πάσες. Κρατάμε το formation ή βασικά όχι flexible. Και support range, πολύ βασικό να πηγαίνουν παίχτες κοντά στην μπάλα για να παίρνουν μπάλα. Χατζηγιοβάνης μέσα. Τι δουλειά έχει ο Σερπέζης εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ στη φάση που είμαστε δεν έχουμε και δεξί back από ό,τι βλέπω. Οπότε πρέπει να κάνουμε μεταγραφή δεξί back. Και δεν έχουμε και περιθώριο στους μισθούς. Πάμε εδώ στο Τζαβίδα να αρχίσουμε να διώχνουμε κόσμο. Στο Γιώργος, Χατζηγιαννάκης, αυτοί μπορούν να φύγουν. Και Αθανασακόπουλος. Ναι.
ο Κίτσιου Αγκαραγκουτσού παίζει. Αν μου το δώσουν ένα χρόνο δανεικό, και τους πληρώνουμε κιόλας έτσι. Επίσης το training μπορείτε να δώσετε βάση να αναπτύξετε στατιστικά παιχτών. Δεν έχουμε διαπραγματεύσεις. Επίσης έχω απενεργοποιήσει τη μουσική για να μην μας πιάσουν για δικαιώματα. Οι διαπραγματεύσεις με τον Κίτσιου δεν απέδωσαν. Δεν γουστάρει καν να μας μιλήσει. Μπορούμε να πάρουμε τον δεξιό back που έχουμε εδώ στην Ακαδημία. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή. McDowell είναι ο καλύτερος. Εδώ ο Πέπε. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είσαι ρε? Αυτός από την Ακαδημία είναι τώρα. Ποιος είναι αυτός? Αφού δεν έχω πάρει κανένα παιχτάρα. Γεια σας, είμαι ο McDowell, είμαι από την Ακαδημία και θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που ανέβηκα από την ομάδα νέων στην πρώτη και τα λέμε στο γήπεδο βασικά. Δεν έχουμε λεφτά, δεν έχει λεφτά ο κύριος Ελαφούζος και εντάξει, μας παρουσιάζουν σαν νέο μεταγραφικό απόκτημα. Και εδώ η πρόταση που μας έχει έρθει είναι για το Σέγκεφελτ. Αν είναι δυνατόν. Όχι βέβαια. Γιατί μετά δεν θα έρχεται παίχτης. Α, δοκιμάσουμε να πάρουμε επιθετικό και να βάλουμε finishing. Ξέρω εγώ βάζω ας πούμε γύρω στο 70, δεν βάζω πολύ ψηλό γιατί τα δίνω όλα στο speed παιδιά, acceleration και speed. Δύο πόδια να έχει δεν με ενδιαφέρει και να είναι γρήγορος. Ποια τρίπλα τώρα και ποια εδώ αφού δεν έχουμε λεφτά εδώ. Ω, εδώ στα ίδια. Α, κάτι έβγαλε, πολλούς έβγαλε βασικά. Καλά, τα λεφτά που ζητάει θα χρεοκοπήσουμε για να το κλείσουμε αυτόν τον τύπο. Κόναν. Κοίτα εδώ, κρίμα ρε γάμα. Ποιος έχει 100.000 ο Θεοχάρης, άντε γεια σου. Θα τον διώξουμε και τον Ξενόπουλο. Έξω και ο Αλεξανδρόπουλος. Όξω. Κόναν ο Βάρβαρος, γεια σου. Αφού δεν πρόκειται να σας αγοράσουν, θα σας σουτάρω όλους. Πω πω φίλε, αυτός είναι πολύ γρήγορος. Τι λες τώρα ρε. Δώσ' το κίσα θέλει να το σιγουρέψουμε. Και λίγο bonus. Έτσι, μια χαρά. Κάτσε να το σιγουρέψω ακόμη περισσότερο. Έλα ρε, σιγά. Δεν επιτρέπει και πιο πάνω, οπότε πάμε full. Φήμες λέει για Μακέντα. Λοιπόν, accept terms. Το κλείσαμε. Το Βάσελ. Πεκταρά, έλα στην Πανάθα. Τώρα πήρα φόρα, μου φαίνεται θα αρχίσω να σουτάρω κι άλλους. Άντε μην τα πάρω στο κρανίο και σας διώξω όλους τώρα. Διαφάνεις 4 εκατομμύρια. Άμα σε πουλήσω φταίω εγώ τώρα. Κι όμως μπορώ να τον πουλήσω. Ρε 4 εκατομμύρια τώρα, είμαστε σοβαροί. Με 4 εκατομμύρια ξέρετε τι παίρνω. Παίρνω 2 παιχταράδες και καλύπτω θέσεις. Δείτε εδώ το ταλέντο που τα ανέβασα. Δεξί μπακ, 1,5 εκατομμύριο αξία έχει. Δεν είναι πιτσιρικάς και εξελίσσεται. Και ήρθε το μεταγραφικό μας απόκτημα. Εδώ, ορίστε. Την παικτούρα, κάτσε εδώ. Ναι, κάτσε, δύο θέσεις έχει. Κάτσε όπου θες. Βάζει την υπογραφή του. Και μακάρι να βάλει και κάτι άλλο στους αντιπάλους. Εδώ, Αλαφούζος. Χαίρεται που φέρε μία μεταγραφή. Δεν έχει λεφτά για δεύτερη. Τα λέμε στο γήπεδο. Λοιπόν, Βάσελ, βασικός. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα, συνέντευξη τύπου. Θα πω ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Τον πιτσιρικά των Χάρικτον. Και ξεκινάμε το πρώτο match. Εδώ ο Πέπε Γκουαρδιόλα τους δίνει οδηγίες για την Μπενεβέντο. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Και παίζουμε λεωφορό. Ω, καλό. Εδώ, οπ. Ήθελα να τη στείλω κάτω. Ω, κόντρα ρε! Ω, με κόντρα! Κολόφαρδο! Μακέτα το κάρφωσε ρε! Μπράβο στον επιθετικό που κατάφερε να γλιστρήσει απαρατήρητος. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Κάνει ένα... Έλα! Θα δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλω λίγο back. Η Μπουζούκη, η Βιγιαφάνες. Βασικά, ας βάλω Βιγιαφάνες, τελειώνουμε. Στήμες. Όχι, το φάγαμε! Πόπο που παραλίγο. Κάνει μια σέντρα. Νομίζω... Μπράβο, Κουρμπέλη. Μπράβο, παιχταρά μου. Ωραία πάσα. Έλα, ήταν πολύ δυνατή. Προσπαθεί να τροποδοτήσει. Κάνει το σουτ. Όχι! Στη φάση μετά την αποφάση. Μπράβο, ρε Διούδη. Μπράβο ρε Διούδη. Ο παίκτης φημίζει. Πιάνει μια κεφαλιά. Τίποτα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του Μπουζούκη νομίζω.
αντί του Χατζή Γιωβάνη. Βασικά ο Μπουζούκης έχει παίξει και πλαγιά, οπότε μπορώ να βάλω Βιαφάνης πιο κέντρο. Μπουζούκης. Μπράβο Μπουζούκη! Άρε γάμο το! Και να βάλουμε τον Καρλίτος αντί του Βάσελ. Γιατί ο Μακέντα είναι για να παίρνει και καμιά κεφαλιά, οπότε... Να διαπεράσει την άμυνα. Έλα και του γίνει, έλα σέντρα, τώρα γελάει ο κόσμος με αυτή τη σέντρα. 1-0 με τα χίλια ζόρια, με γκολ του Μακέντα. Εντάξει, καταρχή και δύσκολη. Αμυντικό χαφ θέλουμε, αναπληρωματικό δεξιμπακ θέλουμε, έχουμε κάποιες ελλείψεις. Τώρα για το Μακέντα, μα είναι δυνατόν τώρα για 800 χιλιάρικα όσο κοστίζει. Ρε φίλε, πόπο, δεν το είχα τσεκάρει το placement transfer list. Παιδιά, sorry γι' αυτό. Τώρα άργησα. Κεφάλαιο πρώτο, αλαφούζος. Κοίταξε να δεις, δεν έχουμε λεφτά. Α, ωραία, έχουμε προσφορά για τον Κότσαρη, τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Τι γίνεται. Πρέπει να έχει φτιάξει Έλληνα στο game design, δεν γίνεται τώρα, τελευταία στιγμή να παίρνεις μεταγραφή. Έλα ρε φίλε. 2,3 εκατομμύρια ευρώ για τον Αγιούμπ και παίρνει 367.000. Θα πω ναι. Πάρτε τον! Ωραία, και τώρα θέλουμε να πάρουμε ένα καλό αμυντικό χαφ. Κεφάλαιο δεύτερο, αλαφούζος. Τώρα έχουμε μερικά λεπτά στην άκρη, αλλά έχουμε και ένα δάνειο. Ωραία, εντάξει, ναι, μας έχεις πρίξει για τον Κότσαρη, αλαφούζο. Εδώ έχουμε προτάσεις για τον Αγιούμπ και εσύ που μιλάς για τον Κότσαρη. Ή Μάρτον. Έλα, άντε. Άντε να φύγει ο Κότσαρης να μη σ' ακούω. Έχουμε προτάσει και το Διούδη. Θα μείνουμε χωρίς τέρμα, λέει, στο τέλος. Κάτσε τώρα, φάγαμε 2 ώρες. Κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. 1,80. Και... Κάτσε, Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτά, που νομίζω ότι ήρθε στην Μπαρτσελόνα, ρε φίλε, σου δώσω τόσα. Άντε, φύγε από εδώ. Ρε φύγε, ρε μαλάκα, από εδώ, ρε μπρο. Αρχίσουμε να μειώνουμε. Physical contact, πω να το κάνουμε στο εδώ. Jump 74, πόσο να πέσουμε. Defensive awareness. Άντε να δούμε τώρα. Έλα, έβγαλε, read the world. Γκοναλόνς. Ντουκουρέ, φέρτονα. Ναι, και σε τιμή ευκαιρίας. Παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Πάει, το χάσαμε. Έλα, τον πήραμε, ρε φίλε, Ντουκουρέ. Σας έφερα τον πίου. Το μαύρο πιστόλι. 5-4-3-2-1. Ναι. Το κλείσαμε στο παραπέντε. Πάμε για το Coppa Italia με την Άσκολη τώρα. Έχουμε προτάσεις για Καμπετσί. Η Έμπολη δίνει τα μισά από όσα έχει, δεν μας πειράζει καθόλου. Ντουκουρέ. Όχι, Μπουζούκης. Και τώρα, ναι ρε φίλε, κάτι κάνουμε. Τώρα αρχίζουμε και ψιλοφτιάχνουμε ομάδα. Καθαρό αιμο δεξί, χαφ δεν έχουμε. Κατά ανάγκη πάω απ' έξω Μπουζούκης όμως, οπότε προβλέπω. Κάθε έναρξη μιας διοργάνωσης ξέρουμε ότι κουβαλά πάνω της. Για πάμε. Εδώ, Ντουκουρέ, αυτός είναι. Έχει και την ανάποδη όψη. Εντάξει, ωραίο παιχτάκι. Αυτή γενικότερα. Το γιν. Ω, πολύ αργή, ρε. Πολύ αργή να στρίψει, ρε. Έλα, Ντουκουρέ. Όχι! Τούβλο. Τι γλύφει το ριζόντιο, ρε Σωτηρακόπουλε. Τι ξυστά, λέει ο άλλος. Να σας πάρω τίποτα γυαλιά μοιοπίας. Να βλέπετε καλύτερα. Όχι, το φάγαμε. Καλά που σήκωσε πόδι ο βλάκας. Μπράβο ρε Διούδη. Μπράβο. Και ναι, τον βρήκε. Όχι, το φάγαμε. Μαλάκα, πώς τη γλιτώσαμε. Προς το παρόν, η μία ομάδα... Ω, το φάγαμε. Μπράβο ρε Διούδη. Κεφαλιά. Τίποτα. Μπουζούκης. Παίξε τον αδύο. Αυτό είναι. Μπουζούκης με την μπάλα. Ωραίος ο Μπουζούκης. Σεντράριο Μπουζούκης. Ω, να το! Όχι! Μα τι κάνει εκεί πέρα, τακουνάκι κάνει μωρέ! Του δώσε την μπάλα του, τη χάρισε να τη βάλει μέσα. Γεννάει και παλιά. Μέσα. Σε άμυνα και επίθεση. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρη. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Δεν γίνεται ρε γαμότο, δεν πρέπει να είσαι δίπλα. Υπέροχη προσπάθεια. Φόβο.
Αλλά μας έχει σώσει ο Διούδης. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Όχι, σκατά σέντρα. Καλά, ο Μπουζούκης είναι μέχρι να στρίψει. Προσπαθεί να ξουτάρει προς το τέρμα. Βάζω Μπουζούκη και βάζω Διαφάνες. Μία κεφαλιά. Τίποτα, χάλια, πρέπει να ξυπνήσουμε. Αλλά χάλια σέντρα, Χατζηγιοβάνης, τι περιμένεις τώρα. Δεν είναι, το έχω ξεφτυλίσει με τις σέντρες. Έχει σηκώσει ο κολοεπόπτης για φάουλ. Θα σας δαγκώσω, κάνα λαρίγκι ρε. Πας να μου κάνεις κέντρο. Μου σκάσε μια τρίπλα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ω, το φάγαμε. Μπράβο. Τώρα. Ό,τι να είναι. Όχι, είσαι offside εσύ. Όχι ρε γαμότο. Μπορεί πραγματικά να σπείρει τον πανικό στα αντίπαλα. Έτσι, ο Μακέντας παίρνει τον πανικό. Με την μπάλα στα πόδια, είναι σαν να παγώνει ο χρόνος υπέρ του. Παγώνει ο χρόνος. Quantum break, μπορώ να σου πω. Πάει για το goal. Έβαλε και λίγο φάλσο εκεί πέρα. Γιατί. Να βάλουμε Διαφάνες εδώ για να βγει. Τρέχει στόχο, το δεύτερο δοκάρι. Θυμίζω, παιδιά, παίζουμε στο Superstar, ε. Οι γιος συντονίστηκαν τώρα στους δέχτες τους που λέγει ο Σωτηρακόπουλος. Και βάζουμε πάλι Καρλίτος. Βάλω και Κολοβό. Τα έχω δοκιμάσει όλα, τι να κάνω. Ωραία. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Ω, τι σκατά πάσα. Βγήκε η μπάλα τουλάχιστον να γίνουν οι αλλαγές, αλλά... Έλα ρε του κουρέ! Έλα πιο γρήγορα! Παίζοντας έτσι. Ω. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πάει να την offside. Προς τα έξω. Το φάγαμε. Γαμήθηκε ο Δίας. Ναι ρε Σωτηρακόπουλε, μόνο που δεν ανέβηκε στα κάγκελα να το πανηγυρίσει ο Σωτηρακόπουλος. Και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική. Πρέπει να βάλω γκολ για να ξυπνήσω. Πρέπει να εκδηλώνεται σωστά. Τίποτα. Πάει για τον γκολ. Όχι, όχι, δεν γίνεται αυτό. Τι κάνει αυτός, διβάλλει αυτόν τον γκολ. Τι έπαθε κεφαλικό. Τίποτα, έληξε. Πάει και το Coppa Italia. Αντίο ζωή. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι μας και για το PS 2021, το Master League. Ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Θυμίζουμε υπάρχει review στο gamer.gr και αναλυτικό video review. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε subscribe για να στηρίξετε. Ο Pepe Guardiola ξεκίνησε λίγο περίεργα. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Τα λέμε, ήταν λογικά το τελευταίο βιντεάκι για το Pro 2021. Συνεχίζουμε με άλλα games που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο και με διάφορα άλλα ενδιαφέροντα βιντεάκια. Γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά για την επικαιρότητα. Τα λέμε.